Κυρίες και κύριοι, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Ζάκυνθο, Αθήνα και Ηλία είναι σε εξέλιξη από χτες με σκοπό τη σύλληψη των δραστών της μαφιόζικης δολοφονίας της συζύγου του επιχειρηματία Ντίνου Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, λίγους μήνες πριν δολοφονηθεί και ο ίδιος μέρα μεσημέρι σε κατάστημα του νησιού. Να θυμηθούμε την υπόθεση και αμέσως μετά ζωντανή σύνδεση με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για όλες τις νεότερες εξελίξεις. Ένας απότακτος αστυνομικός, ένας συνοδός επιχειρηματία και ένας κάτοικος Ζακύνθου είναι τα τρία άτομα που συνελήφθησαν μετά από μεγάλη επιχείρηση της ασφάλειας Αττικής ως εμπλεκόμενοι στη δολοφονία της γυναίκας του επιχειρηματία Ντίμη Κορφιάτη τον Ιούνιο του 2020 στη Ζακύνθο. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα και αυτή την ώρα έχουν οδηγηθεί και εξετάζονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Όλοι οι συλληφθέντες βρίσκονται στη λίστα των 8 ατόμων που είχε δώσει ο Κορφιάτης μετά την εκτέλεση της γυναίκας του και τον τραυματισμό του ίδιου από την δολοφονική ενέδρα. Ο Ντίμης Κορφιάτης είχε καταθέσει τα 8 ονόματα τον περασμένο Δεκέμβρη και στις 16 Μαΐου είχε εκτελεστεί μέσα στο γραφείο του στη Ζάκυνθο από αγνώστους. Τότε οι δράστες είχαν πυρπολήσει το όχημα διαφυγής τους κοντά σε νεκροταφείο, αφήνοντας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δύο καλάστικοφ. Οι αρχές από την πρώτη στιγμή έκαναν λόγο για συμβόλαιο θανάτου, με τους δράστες να απομακρύνονται με σκάφος από τη Ζάκυνθο.